Κύριε Κωνσταντάτε. Τι είναι αυτό το κόκκινο. Ωραία, προσέξτε θέρμα υδροβότη. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είσαστε και πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας ΕΜΕΤΟΥ. Ναι, ναι, του συνδέσμου μας. Του συνδέσμου. Ωραία. Ποια είναι η κατάσταση. Είσαστε στο μέτωπο της φωτιάς. Εγώ είμαι μέσα στην καρδιά της φωτιάς αυτή τη στιγμή. Στην οδό Άτλαντος. Έχει πολύ πυκνό καπνό. Πετάνε και λιγότερα, δεν ξέρω αν ακούγομαι καθαρά. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τώρα απέναντί μας ένα σπίτι που μάλλον καίγεται, ή τουλάχιστον καίγεται η πιλωτή του, η βεράντα του. Δεν μπορώ να δω, γιατί είναι πολύ δύσκολη εικόνα από εδώ. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Επιχειρούν βεβαίως πυροσβεστικές δυνάμεις, όλοι οι εθελοντές των Δήμων του ΣΠΑΗ. Είναι αποπνικτική όμως η ατμόσφαιρα, έχει πάρα πολύ αέρα. Δυστυχώς η φωτιά ξεκίνησε, θα το ξέρετε, από τον υποσταθμό της Λιθάδας. Δεν είχε καθαριστεί ο χώρος, έφυγε, ξέφυγε από τις δυνάμεις εκεί. Ναι. Και κύριε Κωνσταντάτε, εκεί που βρίσκεστε, αφού βρίσκεστε λοιπόν στην πρώτη γραμμή του πυρηνού μετώπου, μας λέτε ότι βλέπετε ένα σπίτι να... Ναι, βλέπουμε τη βεράντα του αυτή τη στιγμή. Τον εξωτερικό χώρο. Έχει εκενωθεί αυτή η περιοχή, υπάρχει κόσμος μέσα στο σπίτι. Στο συγκεκριμένο σπίτι ήμασταν εμείς πριν από μία ώρα και κενώναμε με τους εθελοντές τον κόσμο. Δεν έφευγε ο κόσμος. Δεν συνεργαζόντουσαν, προβόντουσαν οι άνθρωποι για τα σπίτια τους, το καταλαβαίνω. Τελικά πρέπει να έχει εκενωθεί, αλλά δεν μπορώ να σας το πω, γιατί με τον καπνό που υπάρχει, το μόνο βέβαιο είναι ότι στην Αγίου Νεκταρίου, πριν από λίγο έστειλα εθελοντές κάτω, να βοηθήσουν στο μποτιλιάρισμα που έχει γίνει, γιατί είχε δεκάδες αυτοκίνητα. Οπότε θέλω να υποθέτω ότι φύγαν όλοι. Δεν βλέπω κάποιον άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή, εγώ από εδώ που είμαι, αλλά έχει πολύ πυκνό καπνό από την κάτω πλευρά, επαναλαμβάνω που δεν έχω εικόνα. Ναι, στο σημείο που βρίσκεστε, έχετε ζητήσει ενισχύσεις. Ναι, πετάνε ελικόπτερα, έρχονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είμαστε με υδροφόρες εδώ και του Παλαιού Φαλήρου, του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, της Ηλιούπολης. Είμαστε όλοι εδώ και έχουν έρθει και πυροσβεστικά οχήματα. Ναι. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις για να καταλάβουν τι γίνεται. Ελικόπτερα, ναι, ελικόπτερα, ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Θα το περιγράψω. Αυτό είναι μια χαράδρα βαθιά. Οπότε το ελικόπτερο δεν έχει να κατέβει. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν πραγματικά ηρωικές πτήσεις που πάει μέσα στη χαράδρα. Και με πολύ έτσι. Δυνατούς ανέμους και με τον καπνό που θολώνει πάρα πολύ μπροστά του στην εικόνα. Θεωρώ ότι γίνεται ένας άθλος αυτή τη στιγμή, αλλά επιχειρούν, ναι, ναι. Ναι. Πόσο μεγάλη είναι η έκταση του μετώπου, βοηθήστε μας λίγο. Σίγουρα, από τη Γλυφάδα που ξεκίνησε και έχει περάσει μέχρι εδώ, πρέπει να έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα. Ναι. Εκατοντάδες, σίγουρα. Ναι. Και πυκνή βλάστηση. Εδώ στη Βούλα, η Βούλα έπαθε ζημιά. Η Γλυφάδα δεν έπαθε γιατί έχει χαμηλή βλάστηση. Ήταν από εκεί που ξεκίνησε και ναι, δεν φαινόταν. Ναι, γιατί δεν είχε καθαριστεί ο υποσταθμός. Τώρα πώς και τι θα το δείξει ανάκριση. Να, τώρα το ελικόπτερο επιχείρημα πάνω από το σπίτι που σας έλεγα. Ρίχνει νερό πάνω από το σπίτι. Το έριξε το νερό. Το έριξε το ελικόπτερο. Τα πενάκια από πάνω από τώρα. Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν έχω καλό ήχο, έτσι δεν σας ακούω κι εγώ καλά. Είναι πολύ δύσκολο. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και είναι και πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας μεταδίδονται. Εμείς ήρθαμε εδώ μέσα σε μια κατάσταση πανικού των κατοίκων. Αυτή ήταν η δουλειά μας, γι' αυτό ήρθαμε. Δεν είμαστε πυροσβέστες. Ήρθαμε να διώξουμε τον κόσμο. Και το πετύχαμε, νομίζω. Δηλαδή, ο κόσμος έφυγε. Από εκεί πέρα τώρα, περιουσίες, αν έχουν καταστραφεί, όχι, δεν έχουμε εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχω πολύ, πολύ δυνατή φλόγα. Τα 50 μέτρα μπροστά μου, έχει σπίτι από κάτω, αλλά δεν μπορώ να δω. Παιδιά, καίγονται σπίτια εκεί. Έχει σπίτια εκεί μέσα. Έχει κατοικίες. Άκρα. Έχει. Εδώ από κάτω ή απέναντι. Εκεί. Δεν έχω. Ναι. Γλύφουν οι φλόγες σπίτια. Τώρα τι να σας πω, οπότε δεν μπορούμε να τα δούμε κι εμείς. Ναι. Αλλά το κακό είναι ότι δυναμώνει ο αέρας και κάνει προβληματισμούς.